συνθήκες καύσωνα για δεύτερη συνεχή μέρα με θερμοκρασία ρεκόρ που έφτασε τους 44 βαθμούς και είναι στην κυριολεξία την Κύπρο. Ιδιαίτερα αυξημένα και τα επίπεδα υγρασίας στα ανατολικά και νότια παράλια. Το τελευταίο 24ωρο τρία περιστατικά θερμοπληξίας έτυχαν άμεση ιατρική περίθαλψη. Το ένα ήταν σοβαρά και χρειάστηκε να μπει στον αναπνευστήρα. Τα άλλα δύο μπήκα στο νοσοκομείο, στο παθολογικό θάλαμο. Το ένα είναι ηλικιωμένο, τα άλλα δύο είναι 50 με 60 χρόνων. Έστηση προκαλεί το γεγονό ότι η ζεύγο αλλοδαπών άφησε στην παραλία κάτω από ομπρέλα και για λιγότερο από 10 λεπτά τρίμηνο βρέφο του, το οποίο υπέστη εγκάβματα πρώτου βαθμού. Μετά από έκθεση στον ήλιο, στην θάλασσα, έπαθε ηλιακό έγκαβμα των μωρών από, τον... από, τον... από την αντανάκλαση του ήλιου. Καλά πόση ώρα πρέπει να μείνει ένα μωρό στον ήλιο για να υπάρχει έγκαβμα, Μα ένα μωρό, Κανονικά 5-10 λεπτά. Και τα άφησαν κάτω από την ομπρέλα νομιζόμενοι ότι είναι προστατευόμενο. Αλλά δεν προστατεύει η, η ομπρέλα. Στο μεταξύ, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και σήμερα η ζήτηση ηλεκτρική ενέργεια, η οποία έφτασε τη μέγιστη ζήτηση 975 ΜΒ στι 3 το απόγευμα. Διαθέσιμη ικανότητα παραγωγή είναι γύρω στα 1150 ΜΒ με εφεδρεία 165 ΜΒ.